σκεπτικό μου είναι να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα. Βεβαίως, πολλοί είναι αυτοί που δεν έχουν την δυνατότητα να χαρούν αυτά τα Χριστούγεννα και σε αυτούς πρέπει να πάνε σκέψεις μας. Έτσι, δεν χρησιμοποίησα ούτε κάποιο χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, ούτε τις γνωστές ευχές, αλλά μία ιστορική προσέγγιση. Μία ιστορική προσέγγιση για να δούμε λίγο τα Χριστούγεννα από μία διαφορετική οπτική γωνία. Στα Χριστούγεννα ενώνονται τρεις μεγάλες παραδόσεις. Η Ιουδαϊκή, η Ρωμαϊκή και βεβαίως η Χριστιανική, όπως μετέπειτα εξελίχθη. Στην πρώτη και στην δεύτερη, δηλαδή τη Ρωμαϊκή και την Ιουδαϊκή, βλέπουμε πρώτα απ' όλα ότι ο Ιησούς δεν γεννήθηκε εκεί που θα ήταν η κατοικία των γονέων του, αλλά στο χώρο της Βηθλεέμ, εκεί που έπρεπε να πάει. Γιατί έπρεπε να πάει, διότι το διέταξε ο Αύγουστος. Πώς όμως ο Αύγουστος βρέθηκε αυτοκράτορας? Διότι δολοφονήθη ο Κέσαρας. Και διότι αυτοί που έκαναν τη συνωμοσία για να διώξουν τον νόμιμο ηγέτη της Ρώμης, που ήταν ο Κέσαρας, έχασαν εις τους Φιλίππους και εξαφανίστησαν όλοι. Πώς όμως έφτασε ο Κέσαρας να γίνει κύριος της Ρώμης? Διότι ο Πομπίος ιτήθηκε. Διότι ο Πομπίος δεν ήθελε να παραδώσει την εξουσία εις τον Κέσαρα, ως όφιλε. Στα Φάρσαλα έχασε το στρατό του. Διότι η αρχαία ελληνική παράδοση πριν από την Ήβρη έχει κάτι άλλο και μετά κάτι άλλο. Στην αρχαία ελληνική τραγωδία λοιπόν ξεκινάμε με την Άτη. Η Άτη είναι αυτή που σπρώχνει λόγω της ανάγκης να δημιουργηθεί Ήβρες. Δηλαδή, ενώ υπάρχει μία τάξη πραγμάτων, φυσιολογική, καθιερωμένη από εκατονταετηρίδες, κάποιοι θέλουν να την ανατρέψουν. Αυτούς τους σπρώχνει η ανάγκη. Τους σπρώχνει η ανάγκη να δημιουργήσουν την Ήβρη. Δηλαδή, να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να φέρουν ανατροπή στην νόμιμη τάξη των πραγμάτων. Σε αυτούς όμως, κατά την αρχαία ελληνική τραγωδία, απαντά η δίκη. Και αυτοί που τοποθετούν τη δίκη είναι τα δικαστήρια από το Δίκηστάνε. Και τα δικαστήρια είναι αυτά τα μόνα αρμόδια τα οποία καθορίζουν τι είναι Ήβρες και τι όχι. Επίσης, στα Χριστούγεννα έχουμε τον Ηρώδη. Ο Ηρώδης ήταν βασιλεύς. Ήθελε όμως να παραμείνει, ενώ ο Κύριος δεν ήθελε. Και ήθελε τόσο πολύ να παραμείνει, ώστε διέταξε να φωνευθούν όλοι όσοι θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν κατά την άποψή του την εξουσία του. Είχε αυτή την μανία να παραμείνει στην θέση του ακόμα και ενάντια, όχι στη δικαστική, αλλά στη Θεία Βούληση. Κρίμα, διότι ο Ηρώδης ήταν πετυχημένος βασιλιάς. Με τους Ρωμαίους τα πήγαινε καλά, είχε κάνει πολλά έργα, πολλές αγαθοεργίες και είναι κρίμα που όλα αυτά εξαφανίστηκαν από την πιο σημαντική αρνητική πράξη. Διότι αυτό το οποίο μένει στο τέλος είναι η σημαντική αρνητική πράξη. Και αυτή είναι η εξόντωση
παράνομα, με όλους τους τρόπους που είναι αντιπάλληλο. Του Θείου Τέκνου γεννήθη. Του Θείου Τέκνου προστατεύθηκε. Στην Αίγυπτο. Μακράν του χώρου όπου εβασίλευε ο Ηρώδης. Αλλά κάποια στιγμή επέστρεψε. Η επιστροφή αυτή εσήμανε μία νέα τάξη. Αυτή την τάξη που μετέπειτα με την Διαθυσία, με τη διδασκαλία του Παύλου, αλλά κυρίως και με τις ενέργειες του Κωνσταντίνου του Ισαποστόλου, του Αγίου Κωνσταντίνου, έγινε ο χριστιανισμός που σήμερα εμείς μπορούμε και ο κάθε. Χρόνια πολλά.